Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η δραματική σειρά Έρωτας Φύγας αναμένεται να επιστρέψει σύντομα με ανατροπές στη ζωή κάποιων ηρώων. Δύο από αυτούς είναι η Μαριέτα και ο Στέφανος. Όλα αρχίζουν μετά την ευθύνδια επίσκεψη του Μάρκου στο σπίτι της Ελπίδας. Ο νεαρός γνωστοποίησε όλη την οικογένεια ότι το σπίτι πλέον του ανήκει. Η Μαριέτα ταράζεται και αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Ζητάει λοιπόν από τον Στέφανο να συναντηθούν κρυφά από όλους και να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις. Κυρίως για όσα κάνει ο Μάρκος με στόχο να πλησιάσει τον γιο της στον Ιάσονα, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μάλιστα, η γεωκτήμονας προτείνει στον άντρα τον οποίο την συνδέει ένας ανεκπλήρωτος έρωτας να καταστρώσουν ένα σχέδιο για να τους συμφιλιώσουν. Όμως αποτυγχάνουν. Και σαν να μην φτάνει αυτό, δέχονται την ευθύνδια επίσκεψη ενός μυστηριωδούς ο οποίος σημαδεύει με όπλο τον Στέφανο και τον πυροβολεί. Όταν δε η Μαριέτα πάει να κάνει κάποια κίνηση πυροβολική εκείνη, ο δράστης φεύγει από τον χώρο και ενημερώνει σχετικά τον άνθρωπο που τον πλήρωσε για να πυροβολήσει τον Στέφανο καθώς και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του. Στο μεταξύ κάποιοι περαστικοί βλέπουν τον Στέφανο και την Μαριέτα αιμόφυρτη στο έδαφος και τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο όπου δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Αργότερα ο Ιάσονας με την Αλεξάνδρα και ο Μάρκος παραξενεύονται από την πολύ ωραία απουσία της Μαριέτας και του Στέφανου αντίστοιχα και αρχίζουν να ανησυχούν. Κάποια στιγμή όμως ο Μάρκος ενημερώνεται για το τι έχει συμβεί και βάζει λιτούς και δεμένους να βρει τον άνθρωπο που πυροβόλησε τον Στέφανο και τη Μαριέτα. Θέλει να μάθει ποιος κρύβεται από πίσω για να πάρει εκδίκηση. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.